Με την χάρη του Χριστού αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την Παλαιά Διαθήκη. Είμαστε στο βιβλίο Έξοδος, στο σελίδα 71, 2 19 κεφάλαιο και 7 εδάφια. Σελίδα λοιπόν 71, 2 κεφάλαιο, 19 κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Και ήλθεν ο Μωυσής και κάλεσε τους πρεσβυτέρους του λαού και έθεσε έμπροσθεν αυτόν πάντα σε εκείνους τους λόγους τους οποίους προσέταξεν εις αυτόν ο Κύριος. Και απεκρίθη ο μουφώνος πας ο λαός λέγον πάντα όσα είπεν ο Κύριος θέλομεν πράξη. Και ανέφερεν ο Μωυσής προς τον Κύριον τους λόγους του λαού. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή «Ιδού εγώ έρχομαι προς σε εν εφέλη πυκνή για να ακούσει ο λαός όταν λαλήσω προς σε και έτι να πιστεύει εις σε πάντοτε». Ανάγγειλε δε ο Μωυσής προς τον Κύριο τους λόγους του λαού. Κι είπε Κύριος προς τον Μωυσή, είπαγε προς τον λαό και αγίασον αυτούς σήμερον και αύριον και ας πλύνωσε τα ημάτια αυτών και ας είναι έτοιμοι εις την ημέραν την τρίτην διότι εν τη ημέρα την τρίτη θέλει κατεβεί ο Κύριος επί το όρο Σινά ενώπιον παντός του λαού και θέλει βάλει εις τον λαόν όρια κυκλώθεν λέγον προσέγετε εις αυτούς μη αναβείτε εις το όρος ή εγγύσετε εις τα άκρα του όρους ως της εγγύηση το όρος θέλει εξάπαντος θανατωθεί. Δεν θέλει εγγύηση εις αυτόν χείρ διότι με λίθους θέλει λιθοβοληθεί ή με βέλη θέλει κατά το ξεφθεί. Είτε ζώον είναι είτε άνθρωπος δεν θέλει ζήσει όταν εις άλπιξ ηχήσει τότε θέλουσε να βγει επί το όρος. Και κατέβει ο Μωυσής από του όρους προς τον λαόν και υγείασε τον λαόν και έπλυναν τα ημάτια αυτών και είπε προς τον λαόν «Γίνεστε έτοιμοι, δια την ημέραν την τρίτην μη πλησιάσετε εις γυναίκα». Και την ημέρα την τρίτη το πρωί έγιναν βροντέ και αστραπέ και νεφέλη πυκνή επί του όρους και φωνή σάλπιγκος δυνατή σφόδρα. Και έτρεμε πας ο λαός ο εν το στρατοπέδο. Τότε εξήγαγεν ο Μωυσής των λαών εκ του στρατοπέδου η συνάντηση του Θεού. Και στάθησαν υπό το όρος. Το δε όρος συνάει το όλον καπνός, διότι κατέβει ο Κύριος εμπειρή επ' αυτό. Ανέβαινε δε ο καπνός αυτός καπνός καμίνου και όλο το όρος εσύετος φόδρα. Και όταν η φωνή της άλβικος προέβαινε αυξανωμένη σφόδρα, ο Μωυσής ελάλη και ο Θεός απεκρίνεται προς αυτόν μεταφωνής. Και κατέβει ο Κύριος επί το όρος Σινά επί την κορυφή του όρους και κάλεσε Κύριος τον Μωυσή επί την κορυφή του όρους και ανέβει ο Μωυσής και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή «Καταβάς διαμαρτυρήθητε προς τον λαόν, μήποτε υπερβώσει τα όρια και αναβώσει προς τον Κύριον δια να περιεργαστώσει και πέσωσι πολύ εξ αυτών. Και οι ιερείς δε οι πλησιάζοντες προς τον Κύριον ας αγιαστώσει δια να μην εξορμήσει ο Κύριος επ' αυτούς». Και είπε ο Μωυσής προς τον Κύριον «Ο λαός δεν δύναται να ανεβεί εις το όρο Σινά διότι εσύ προσέταξες εμάς λέγον βάλε όρια κυκλώθεν του όρους και αγίασον αυτό». Και είπε Κύριος προς αυτόν «Είπαγε κατάβηθη, έπειτα θέλεις ανεβεί εσύ και ο Αρών μετά σου. Ιερείς όμως και ο λαός ας μη υπερβώσει τα όρια δα να αναβώσει προς τον Κύριον, δε να μην εξορμήσει επ' αυτούς». Και κατέβει ο Μωυσής προς τον λαόν και ομίλησε προς αυτούς. Αμήν. Ήρθε λοιπόν η αρμόδιος ημέρα όπου ο Θεός όπως είχε αποφασίσει προκαταβολής κόσμου έπρεπε να δώσει με θαυμαστό τρόπο, θα τολμούσα να πω ανθρώπινα με ιδιαιτέρως εντυπωσιακό τρόπο, τις δικές του εντελές, τις δικές του κρίσεις και τα δικά του διατάγματα σε έναν λαό τον οποίον ο Θεός δημιούργησε και μάλιστα από το δούλο του τον Αβραάμ τον πατέρα της πίστεως και από τη συγγένεια του Αβραάμ
του Ισαάκ και τον Ιακώβ. Έπρεπε λοιπόν ο Θεός να δώσει εντολές σαρκικές, όπως λέει ο ίδιος ο Λόγος του Θεού, εντολές δηλαδή που απευθύνονται σε ανθρώπους και αφορούν τη ζωή του ανθρώπου ως φυσικό πρόσωπο ο άνθρωπος και όχι ως πνευματική ύπαρξη, που πολύ αργότερα έδωσε ο Θεός στην Εκκλησία Του την 50η ημέρα από τις Αναστάσεως του Χριστού, όπως τώρα είναι η 50η ημέρα από την έξοδο του λαού Ισραήλ από την Αίγυπτο, που ο Θεός ελευθέρωσε το λαό Ισραήλ. Είναι δηλαδή η κρίσιμη μέρα που ο Θεός θα αποκαλυφθεί εν πάση τη δυνάμη Του σε ειδικό όρος, το όρος του Θεού, το όρος Χορίβ, εκεί στην έρημο Σινά. Θα αποκαλυφθεί ο Θεός και μάλιστα με τρόπο που ο Απόστολος Παύλος, καθώς είναι Εβραίος εξ Εβραίων και καθώς έχει απόλυτη επίγνωση πολλές χιλιάδες χρόνια αργότερα, αυτό έγινε το 1500 περίπου π.Χ. και ο Απόστολος Παύλος το γράφει μετά από 1550 χρόνια. Γράφει, και θέλω να το διαβάσουμε μαζί, στη σελίδα 1068 στην Επιστολή προς Εβραίους, πώς αποκαλύφθηκε ο Θεός στο λαό του με το Μωυσή, ώστε να του δώσει εντολές, κρίσεις και διατάγματα. Διαβάζω λοιπόν από το ΙΒ κεφάλαιο και από το 18 εδάφιο πως περιγράφει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο, στην Εκκλησία, στα παιδιά του Θεού, στην Εκκλησία του Χριστού, για την αποκάλυψη, τη φανέρωση, την εμφάνιση του Θεού επάνω στο όρος, ώστε να δοθούν οι εντολές και τα παραγγέλματα του Κυρίου. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, διότι δεν προσήλθατε εις όρος ψηλαφόμενο και καιόμενο με πυρ μόνο. Δεν ήταν ένα όρος το οποίο το πιάνατε ψηλαφόμενο και καιγόταν από φωτιά, ούτε ιζόφων και σκότος και ανεμοστρόβιλων. Δεν ήταν αυτό το οποίο έδειξε ο Θεός. Ζόφος σημαίνει βαθιά ομίχλη, σύννεφο δηλαδή, σκότος τελείως σκοτεινά ημέρα και ανεμοστρόβιλος η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και εις άλπιγκα ήχων και φωνήν λόγων, λέει στην Εκκλησία ο Απόστολος Παύλος, για να φανερωθεί η διαφορά της Παλαιάς Διαθήκης από την Καινή Διαθήκη. Δεν προσήλθατε λοιπόν εσείς εις όρος ψηλαφόμενο και καιόμενο με πυρ και ιζόφων και σκότος και ανεμοστρόβιλο και εις σάλπιγκος ήχων. Για πρώτη φορά ακούγεται η σάλπιγκα του Θεού, που θα ακουστεί για τελευταία φορά με την αρπαγή της Εκκλησίας. Και η σάλπιγκος ήχων και φωνήν Θεού, φωνήν λόγων, την οποία οι ακούσαντες παρεκάλεσαν να μην λαλυθεί πλέον προς αυτούς ο λόγος, διότι δεν μπορούσαν να υποφέρουν το διατεταγμένον, το προστατόμενον, καθώς και ο Θεός είπε «και ζώων να ανεγγίσει το όρος», πέρα από τα όρια που ο Θεός είχε βάλει με το Μωυσή, θα λιθοβοληθεί ή με βέλη θα κατατοξευθεί. Και ήταν τόσο φοβερό το φαινόμενο, ώστε και ο ίδιος ο Μωυσής είπε «κατάφοβος είμαι και έντρομος». Καταλαβαίνετε δηλαδή αυτό που θα διαβάσουμε τώρα, η εμφάνιση του Θεού στο λαό Ισραήλ δημιούργησε φόβο και τρόμο. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να αντέξουν την παρουσία του Θεού. Και ο Απόστολος Παύλος λέει «εσείς όμως», πόσο μεγάλη διαφορά έχει η Παλαιά Διαθήκη από την Καινή Διαθήκη, «δεν προσήλθατε εις όρος ψηλαφόμενο και καιόμενο με πυρ, εσείς προσήλθατε εις όρος Σιών και εις πόλην Θεού ζώντος, την επουράνιο Ιερουσαλήμ».
Δηλαδή συγκρίνει την αποκάλυψη του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης με την Εκκλησία του Χριστού, με την Καινή Διαθήκη, που το μεν ήταν φοβερό και τρομερό στη γη, το άλλο ήταν ένδοξο στον ουρανό. Και αυτό το οποίο πρέπει να συνειδητοποιούμε πάντοτε, αγαπημένα μου αδέλφια, είναι ότι ο Θεός συνδιάλεξε, δηλαδή συμφιλίωσε τον ουρανό με τη γη δια της Εκκλησίας. Εδώ είναι ένα κομμάτι του ουρανού και εμείς είμαστε ουρανοπολίτες. Είναι όπως λέει στην επιστολή του ο Απόστολος Παύλος προς Εφεσίους, είναι κατοικητήριον του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, και μάλιστα εμείς συνοικοδομούμεθα με το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο σε κατοικητήριον του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Ο Θεός ο ύψιστος κατοικεί, ο υπέρτατος κατοικεί εκεί που δεν μπορεί να φανταστεί το ανθρώπινο μυαλό, εκεί που ο διάβολος επεθύμησε να κατοικήσει, στο όρος το υψηλόν του βορρά, και δεν τα κατάφερε, παρόλο που ήταν το χερούβ το επισκιάζον και μάλιστα εκδιώχθηκε. Εμείς κατοικούμε τώρα δια της πίστεως, μετά την αρπαγή και ιδίως μετά την τελική κρίση, δια της όψεως, στο θρόνο του Θεού, εκεί που κατοικεί ο Χριστός, στα δεξιά του Πατρός. Εμείς μπορούμε να εισερχόμεθα με το αίμα του Χριστού και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου στο θρόνο της χάριτος του Θεού δια πίστεως. Και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε το τι μας έχει χαριστεί από το Θεό μέσα από το Λόγο Του, για να το απολαμβάνουμε. Εάν δεν ξέρεις, δεν πας. Εάν ξέρεις, ζητάς και πας. Αλλά δεν είναι μόνο να ξέρουμε ότι εκεί μπορούμε να πάμε, πλημμένοι με το αίμα του Χριστού, πληρωμένοι, γεμισμένοι με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, και να καθίσουμε γονατιστοί μπροστά στο θρόνο της χάριτος για να λάβουμε έλεος και να εύρουμε χάρη. Αλλά να ξέρουμε ακόμη ότι και εδώ είναι ο ουρανός. Και εδώ είμαστε βασιλείς και ιερείς του Υψίστου και έχουμε αρχιερέα μέγα και εκεί και εδώ, ο οποίος πρόσφερε θυσία άπαξ το σώμα του, όπως προσέφεραν οι ιερείς για την άφεση των αμαρτιών των πιστών, αλλά προσφέρει και δώρα μοναδικά όπως πρόσφεραν τότε οι ιερείς, και μάλιστα κάθε Κυριακή. Και τα δώρα είναι το σώμα του και το αίμα του, γιατί εδώ είναι ουρανός, είναι το κατοικητήριο του Θεού, είναι ο ναός του Θεού, είναι ο οίκος του Θεού. Δεν είναι μία συνάντηση ανθρώπων, είναι συνάντηση ιών του Θεού, είναι η συνάντηση των ιών του Θεού με τον Υιό του Θεού στην παρουσία του Θεού. Κάθε Κυριακή λοιπόν προσφέρει ο Χριστός σε μας και στον Πατέρα αυτό το οποίο μας ενώνει με την ουράνια παρουσία, το σώμα του, το οποίο το τρώμε, είναι τροφή μας, δεν είναι μια τυπική διαδικασία χρυσό δοντάκι, τρεφόμαστε και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα με το σώμα του Χριστού, και μας ποτίζει με το αίμα του δωρεάν. Μία φορά έγινε η θυσία, το σώμα όμως είναι διδόμενον και κλώμενον συνεχόμενα μέχρι
να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Και το αίμα του είναι εκχυνόμενον μέχρι να έρθει ο Χριστός να μας παραλάβει. Δηλαδή, συγχωρέστε με που θα το πω έτσι, δεν παίζουμε την εκκλησία εδώ. Εδώ είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Εάν λοιπόν έχουμε επίγνωση όταν μπαίνουμε, πού μπαίνουμε, πόσο προσεκτικοί προσέχετε, αγρυμνείτε και προσεύχεστε. Γι' αυτό και στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία τι λέει η Γραφή, ήσαν προσκαρτερούντες μέσα στην Εκκλησία. Τι προσκαρτερούσαν, ο Θεός να τους επισκεφθεί, ο Θεός να τους μιλήσει, ο Θεός να τους χαρίσει, ο Θεός να τους ακούσει, ο Θεός να τους δώσει. Δεν μπαίνουμε στην Εκκλησία για να φύγουμε, μπαίνουμε στην Εκκλησία για να συναντήσουμε, για να δοξάσουμε, για να ακούσουμε, για να πάρουμε. Ιδιαίτερα την Κυριακή, όπου χαρίζεται σε μας δωρεάν, κατά χάρη, κάθε Κυριακή, η ουράνια τροφή, το σώμα του Χριστού, και η ουράνια πόσης, το αίμα του Χριστού, το οποίο δίδεται προς ευλογίαν, για να μας ευλογήσει ο Θεός, με μια ιδιαίτερη ευλογία. Γι' αυτό όταν συμμετέχουμε στην τράπεζα, πρώτον μετά φόβου και τρόμου συμμετέχουμε, για να μην γίνει η ευλογία που μας δίνει ο Θεός κατάκρισης, κατά δίκη, εξομολογούμε, θα διακρίνουμε τον εαυτό μας για να μην κατακριθούμε μετά του κόσμου, και ύστερα συμμετέχουμε με επίγνωση ότι εκείνη τη στιγμή ό,τι αν ζητήσουμε από το Θεό είναι η ώρα της ευλογίας του παντοδυνάμου Θεού. Όταν τρως αυτό το ψωμί, τρως το σώμα του. Όταν πίνεις αυτό το κρασάκι, πίνεις το αίμα του Χριστού. Η φοβερή ευλογία. Και η ευλογία αυτή είναι για όλους μας από τον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου, χωρίς να μας τρομοκρατεί, όπως τρομοκρατήθηκε ο λαός στην Παλαιά Διαθήκη που είδε την παρουσία, όχι δια πίστεως αλλά δια όψεως. Εάν δηλαδή εμείς εδώ είχαμε τη χάρη του Θεού, ας πούμε, να μας ανοίξει ο Θεός τα μάτια, να βλέπαμε τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή που απλώνουμε το χέρι και παίρνουμε το σώμα του Χριστού και πίνουμε το αίμα του Χριστού, θα πέφταμε όλοι νεκροί. Αλλά και όχι μόνο εκείνη τη στιγμή, πόσο μάλλον εκείνη τη στιγμή, αλλά και κάθε στιγμή που ερχόμαστε εδώ στο κατοικητήριο του Θεού δια Πνεύματος Αγίου κατοικούμε εμείς. Ο Θεός έκαμε χάρη, αυτή είναι η χάρις και το έλεος του Θεού. Μην πείτε ότι κανείς από μας σκέφτεται ότι άξιζε να κατοικεί στο ναόν του Θεού, στον οίκον του Θεού, και να συμμετέχει στην κοινωνία του σώματος. Γιατί το λέμε, εγώ το λέω, φαντάζομαι όχι εσείς, το λέω πολλές φορές μηχανικά, τυπικά, κοινωνία του σώματος. Είναι κοινωνία του σώματος, του διδομένου, του σκισμένου επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, εκεί που θριάμβευσε ο Χριστός. Να συμμετέχω και να τρώω το σώμα του Χριστού και να πίνω το αίμα του Χριστού, δεν είναι, αδερφοί, θαυμαστό? Δεν χωράει στο ανθρώπινο μυαλό, αλλά δεν πρέπει και να ξεχνιόμαστε τι είναι αυτή η χάρις που έκανε ο Θεός και κάνει, και τι είναι αυτό το έλεος που μας προσφέρει ο Θεός και μας δίνει. Και κοιτάξτε κάτι, στο λαό Ισραήλ είπε
ότι αν υπακούσετε στη φωνή του Πνεύματός μου του Αγίου και φυλάξετε τη Διαθήκη μου, τις εντολές μου, τότε θα είστε εις εμέ ο εκλεκτός πάντων των λαών. Σε μας τι λέει? Θα είστε γένος εκλεκτών, γέννημα και θρέμα. Άλλο λαός εκλεκτός υπερ πάντων των άλλων λαών, και άλλο γένος παιδί Θεού εκλεκτός υπερ πάντων των δυνάμεων, επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Είσαι εκλεκτότερο γένος από το γένος των αγγέλων, των χερουβίμ, των χεσεραφίμ. Στέκονται προσοχή οι άγγελοι μέσα στην εκκλησία του Χριστού, που είναι ο θρόνος του Θεού, κεφαλή της εκκλησίας είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και γιατί μας τα λέει ο Λόγος του Θεού συνέχεια? Για να έρθουμε σε Αυτόν, να χάσουμε, να φύγει από πάνω μας η επιπολαιότης. Ο Θεός να μας ελεήσει η αδιαφορία, η συνήθεια. Και να μην ξεχνάμε ποτέ ότι αυτός ο Θεός που μας αγάπησε με αγάπη αιώνια, που μας ήλκησε με το έλεος του, που μας αποκάλυψε τον Ιησούν τον Ναζωραίο ότι είναι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Σόντος, που βρήκαμε ενώπιον του και δια του Ιησού Χριστού μας πρόσθεσε στην εκκλησία του που είναι ο οίκος του, που είναι ο θρόνος του. Αυτός ο Θεός που εκχέει δια Πνεύματος Αγίου την αγάπη στην καρδιά μας, που μας μεταμόρφωσε, που μας έγραψε το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Να μην ξεχνάμε ποτέ ότι αυτός ο Θεός είναι και πυρ καταναλύσκων. Μην γίνουμε φιλαράκια. Δεν πειράζει τώρα. Πού πάμε? Στην εκκλησία. Τι είναι η εκκλησία? Αυτή η τύχη. Και είναι και μερικοί άνθρωποι εκεί. Όχι, αυτοί οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού. Παιδιά του μεγάλου βασιλιά. Αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι πραγματικά μεταμορφωμένοι από το Θεό. Αυτοί που υπηρετούν την εκκλησία, οι πρεσβύτεροι, είναι δούλοι Θεού. Τους έχει βάλει το Πνεύμα το Άγιο. Και αν δεν εργαστούν έτσι πως θέλει ο Θεός, τότε θα έχουν μεγαλύτερα κατάκριση. Δεν μπαίνουμε σε μια ομάδα ανθρώπων. Εγώ το έχω πει και το ξαναλέω. Όταν μπαίνω στην εκκλησία με πιάνει φόβος. Και όταν μιλάω στο πρεσβυτέριο με πρεσβυτέρους, τους φοβάμαι. Τι τους φοβάσαι, ανθρωπίνος? Όχι, τους φοβάμαι γιατί πίσω από αυτούς είναι το Πνεύμα το Άγιο. Ναι, αλλά είναι τέλειοι? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Είναι άνθρωποι, ομοιοπαθείς. Αλλά δεν είναι αυτοί που βλέπω. Είναι αυτός που δεν βλέπω από πίσω τους. Ο Παράκλητος. Και όταν βλέπω διακονίες, εκεί είναι αλήθεια σας το λέω και πιστεύω, ο Θεός το ξέρει. Ξεχνιέμαι πολλές φορές, γιατί είμαι χειρότερος εγώ. Αλλά όταν βλέπω διακονίες παθαίνω σοκ. Λέω πίσω από αυτόν είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο ίδιος. Μα δεν κάνουν λάθη. Τι είναι αυτό τώρα, θα κοιτάξω τα λάθη των ανθρώπων ή θα κοιτάξω τη δύναμη του Χριστού, τη χάρη του Χριστού, τις ενέργειες του Χριστού? Στο πρόσωπο λοιπόν του αδερφού σου θα βλέπεις το Χριστό. Εάν δεν το έχεις αυτό, δεν είσαι χριστιανός. Ας το ξαναπώ και το έχω πει πολλές φορές, αλλά δεν μπορεί να μην το πω. Ήμουνα στην Κύπρο και είπα στο κήρυγμα θεωρείται αλλήλους υπερέχοντες. Και όταν τέλειωσε το κήρυγμα, κάτω ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν λίγο στα ναρκωτικά, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, δεν είχε πάει σχολείο. Ήταν ένα παιδί από αυτούς που ήταν
στο δρόμο, ας πούμε, μεγάλο στο δρόμο, και μπήκε μέσα στην εκκλησία. Με πλησιάζει λοιπόν και μου λέει: αδερφέ Γιώργο, δηλαδή εσείς με θεωρείτε υπερέχοντά σας? Και έπαθα ταράχτηκα. Πώς μπορούσα να πω ότι είναι υπερέχον μου? Έστεκε στη λογική μου. Αλλά πάλι τι, θα διαψεύσω το λόγο του Θεού? Και δεν απάντησα. Και ήρθα πίσω στην Ελλάδα και προσευχόμουν: πώς είναι υπερέχον ο αδελφός αυτός εμού, τον οποίον αν είναι υπερέχον πρέπει να σέβομαι, πρέπει να ακούω με προσοχή, πρέπει να υπακούω. Ξέρεις τα πει υπερέχον? Να υποτάσσομαι. Και τι λέει ο Χριστός? Ενδύθε ταπεινοφροσύνη ποτασσόμενη αλλήλους. Και δεν μου κόλλαγε μέσα μου. Και ο Θεός μου θύμισε με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο, δεν έχει σημασία. Μου θύμισε ότι και στις δύο δουλειές που έχω δουλέψει, τα αφεντικά μου φέρανε τα παιδιά τους να τα εκπαιδεύσω. Και τα παιδιά τους ήταν πιτσιρικάδες, αγόρια και κορίτσια, τον με, και ξέρανε πολύ λιγότερα από μένα, καθόλου δεν ξέρανε, αλλά για μένα ήταν υπερέχοντες. Καθίστε, εντάξει, στον ελληνικό τους μίλαγα, στον πληθυσμό, αλλά ήταν τα αφεντικά μου. Και κατάλαβα ότι εγώ ήμουνα, συγχώρεσέ με κυρία μου, οικονομικός διευθυντής για μικρό χρονικό διάστημα. Και μάλιστα 16 χρόνια στο ένα, 16 στο άλλο. Μετά έφυγα, είμαι παλιλάκος ήμουνα. Αυτή είναι ακόμη. Και θα είναι πάντα. Γιατί? Γιατί ήταν παιδιά του. Και όπως έβλεπα, όχι με τον ίδιο σεβασμό, όπως έβλεπα με σεβασμό τα παιδιά του αφεντικού μου, κατάλαβα ότι με μεγαλύτερο σεβασμό πρέπει να βλέπω τα παιδιά του πατέρα μου. Και τι είμαι εγώ? Δούλος, υπαλληλάκος σας, τίποτα περισσότερο. Πρεσβύτεροι τι είναι? Υπαλληλίσκοι σας, ασήμαντοι μπροστά στα παιδιά του μεγάλου βασιλιά. Άρα λοιπόν, όταν βλέπεις τον αδελφό σου, τον βλέπεις με σεβασμό, όχι μόνο με αγάπη, με φόβο, με τρόμο. Και αν δε ο αδελφός σου, τον οποίον βλέπεις, τον έχει βάλει ο Θεός το Πνεύμα το Άγιο να είναι πρεσβύτερος, πώς τον βλέπεις, πώς τον σέβεσαι? Και αν του έχει δώσει ο Χριστός και διακονία, πώς στέκεσαι? Εκεί είναι ο φόβος και ο τρόμος, αδερφοί. Να κατεργαζόμεθα τη σωτηρία μας με φόβο και τρόμο. Θυμάστε το Μωυσή. Αρνήθηκε να ονομάζεται παιδί της θυγατρός και πρόκρινε να κακουχείται με το λαό του Θεού που ήταν άθλιος. Αλλά ήταν λαός του Θεού. Και τον έδιωξαν κιόλας. Αλλά ήταν λαός του Θεού. Και έκρινε μεγαλύτερο πλούτο το να κακουχείται με έναν λαό απαράδεκτο, επειδή ήταν λαός του Θεού. Αν είναι απαράδεκτος ο αδελφός σου, μην ξεχνάς, είναι όχι λαός του Θεού, παιδί του Θεού. Αν είναι απαράδεκτος ο πρεσβύτερος, μην ξεχνάς, είναι δούλος του Θεού. Ενώ ο γιος του Σαούλ, ο Ιωνάθαν, του είχε φανερώσει ο Θεός, θα γίνεις δεύτερος μετά τον Δαβίδ. Και όταν βρέθηκε στην κρίσιμη θέση να πάρει απόφαση, δεν μπόρεσε να αρνηθεί ότι ήταν υιός του Σαούλ και εγκατέλειψε τον Δαβίδ και χάθηκε. Και εμείς πρέπει να απαρνηθούμε τον εαυτό μας, αδερφοί. Εάν κάποιος θέλει να έρθει πίσω μου, πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό. Τι σημαίνει? Πρέπει αυτόν τον οποίον δεν εκτιμάς γιατί είναι μικρός, είναι ασήμαντος, κάνει λάθη, να πεις: εγώ είμαι χειρότερος από αυτόν, μικρότερος από αυτόν. Πραγματικά να τον σέβεσαι σαν υπερέχοντα και να τον σέβεσαι σαν δούλο Θεού. Γιατί? Για να κατεργάζεσαι τη σωτηρία σου
μετά φόβου και τρόμου. Γιατί από την κατεργασία της σωτηρίας μας εξαρτάται το μέλλον μας. Εξαρτάται η αιώνια ζωή. Μωυσής έγινε Μωυσής. Ο Ιωνάθαν δεν έγινε τίποτα. Ο Μωυσής δεν έγινε ποτέ βασιλιάς. Ο Ιωνάθαν θα γινόταν δεύτερος μετά το βασιλιά και πιο βασιλιά. Το Δαβίδ, από τον οποίο βγήκε ο Χριστός. Καταλάβατε τι έχασε ο Ιωνάθαν. Και κανείς δεν πήρε τη θέση του. Κανείς δεν έγινε δεύτερος μετά το Δαβίδ. Μόνο η θέση αυτή ήταν δοσμένη από τον Θεό για τον Ιωνάθαν. Και την έχασε. Και στον ουρανό έχουμε μια θέση. Έχουμε ένα σπίτι. Το όνομά μας είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Εάν δεν σέβεσαι, δεν εκτιμάς, δεν υποτάσσεσαι, δεν ταπεινώνεσαι στον ελάχιστο αδερφό σου, την έχασες τη θέση. Γι' αυτό σας λέω φοβάμαι. Δεν έχω κάνει λάθη. Τα περισσότερα από όλους σας. Και έχω θυμώσει και έχω αγριέψει και έχω μιλήσει άσχημα, αλλά έχω κλάψει, έχω μετανοήσει και έχω ζητήσει συγχώρεση από το Θεό. Και φοβάμαι μην ξανακάνω τα ίδια λάθη. Γιατί αυτός που είναι δίπλα μου, αυτός που είναι δίπλα σου, είναι το όνομά του γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Και για να διατηρηθεί και το δικό σου όνομα γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, πρέπει να τον βλέπει σαν βασιλιά, βασιλόπουλο. Και ιερέα, που η προσευχή του έχει δύναμη. Πήγαινε πες του, σε παρακαλώ, προσευχή σου για μένα. Αυτός θα προσευχηθεί για μένα, αυτός. Ο ασήμαντος, αυτός ο ασήμαντος. Ξέρεις πως ακούγεται η προσευχή του? Όταν προσεύχεται με αγάπη, γιατί βλέπει έναν άνθρωπο μπροστά του ταπεινό, άγιο, καθαρό, με λάθη, που όμως το όνομά του είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Γι' αυτό ο Θεός σε αυτούς τους ανθρώπους τότε, όταν τους φανερώθηκε, τρομοκρατήθηκαν. Εμείς τώρα δεν είμαστε τρομοκρατημένοι. Και αυτό είναι το επικίνδυνο. Εμείς έχουμε και αέρα. Και αυτό είναι επικίνδυνο, όσο ευλογημένο είναι. Γι' αυτό και ο Κύριος μας λέει μετά φόβου και τρόμου να κατεργάζετε τη σωτηρία σας. Να είστε τρομοκρατημένοι. Υπάρχουν οι τρέμοντες στο Λόγο του Θεού. Και αυτός που τρέμει το Λόγο του Θεού είναι ευλογημένος. Τι θα πει τρέμω το Λόγο του Θεού? Σε όλες του τις λεπτομέρειες τρέμω το Λόγο του Θεού. Και το πρώτο που μας ζητάει ο Κύριος να απαρνηθούμε τον εαυτό μας. Δεν είσαι τίποτα. Τίποτα δεν είσαι. Ποιος είσαι? Τίποτα δεν είσαι. Μπορείς να γίνεις όμως. Να γίνεις Υιός του Θεού, που θα λάβεις μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Και να πω και κάτι άλλο για να τελειώσω, που το βάζει βαθιά ο Θεός στην καρδιά μας. Αδερφοί μου, δεν είναι δεδομένη η συμμετοχή μας στην αρπαγή της Εκκλησίας. Μην το θεωρείτε βέβαιον. Αίρεση της απολίας είναι αυτό που λέγεται η σωτηρία δεν χάνεται. Χάνεται, λέει. Κοίτα, είναι τόσο ευαίσθητη η σωτηρία μας, που μετά φόβου και τρόμου πρέπει να κατεργαζόμεθα τη σωτηρία μας. Δεν είναι δεδομένη. Μην το θεωρούμε βέβαιον. Κανείς μας μη θεωρεί βέβαιον ότι θα είναι μέσα στην αρπαγή της Εκκλησίας. Κανείς. Εάν δεν αρνηθούμε να ονομαζόμεθα ιή της θυγατρός του Φαραώ, αν δεν αρνηθούμε, απαρνηθούμε τον εαυτό μας, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα θα φωνάζουμε άνοιξον εις ημάς και κανείς δεν θα μας ανοίγει. Γιατί τα λέει αυτά ο Λόγος του Θεού? Γιατί λέει ότι πολλοί θα φωνάζουν άνοιξον εις ημάς, άνοιξον εις ημάς, εν το ονόματί σου προφητεύσαμε, εν το ονόματί σου κάναμε θαύματα πολλά, εν το ονόματί σου εξεβάλαμε δαιμόνια, εν το ονόματί σου φάγαμε μπροστέν σου. Και ο Κύριος θα πει πάγεται απ' εμού η εργαζόμενη την ανομία, γιατί ποτέ εγώ δεν σας εγνώρισα
σαν παιδιά μου, σαν δούλους και σαν δούλες. Γιατί πάντοτε ήσασταν αυτό που νομίζατε και δεν γίνατε αυτό που ήθελα. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι να είμαστε αυτό που θέλει ο Χριστός. Να μην είμαστε αυτό που θέλουμε εμείς. Ο Θεός να φτιάξει την καρδιά μας, αδερφοί. Γιατί η ψυχή μας βρίσκεται πάντοτε σε κίνδυνο. Δεν είναι λόγια δικά μου αυτά. Είναι τα λόγια του Ευαγγελίου. Η ψυχή σου, αδερφέ μου, ιδιαίτερα αν δεν δέχεται το Λόγο του Θεού, είναι σε μεγάλο κίνδυνο. Μη σκλήρινετε την καρδιά σας όταν το Πνεύμα το Άγιο μιλάει. Όπως αυτοί που άφησαν τα κόκαλά τους στον έρημο. Ποτέ όταν ακούμε το Λόγο του Θεού μη σκλήρινουμε την καρδιά μας. Πάντοτε με φόβο και τρόμο να ακούμε, και αν είναι από το Θεό, ο Θεός να μας φυλάξει. Αν δεν είναι από το Θεό, ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν, αδερφοί. Γένος εκλεκτό, έθνος Άγιο, βασίλειον ιεράτευμα, λαός τον οποίον ο Θεός απέκτησε για να εξαγγείλουμε τις αρετές εκείνου. Αλλά με τα φόβου και τρόμου κατεργάζεστε τη σωτηρία σας και όχι περιεργάζεστε. Όχι περιεργάζεστε. Γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα της καρδιάς μας που είναι απατεώνας. Να μας κάνει να κοιτάμε, να βλέπουμε, να ακούμε και λέει ο Χριστός, προσέχετε πώς ακούτε. Προσέχετε τι ακούτε. Προσέχετε πώς περπατάτε. Πώς σκέπτεστε. Φυλάξτε με τα πάσης φυλάξεως την καρδιά σας. Γιατί από την καρδιά σας προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής μου. Και ακούστε με σας παρακαλώ. Οι εκβάσεις της ζωής μας θέλουμε να είναι ευλογία. Δεν θέλουμε να είναι κατάρα. Μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα. Η εκβάση της ζωής μας θέλουμε να είναι ευλογία και εξαρτάται από την καρδιά μας. Μας το έχει βεβαιώσει ο Θεός. Γι' αυτό με τα φόβου και τρόμου να κατεργαζόμεθα τη σωτηρία μας. Και ο Θεός τι λέει του Μωυσή. Εάν προσέχεις και ακούς τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου και αν φυλάτεις τις εντολές μου, το γραμμένο λόγο, τότε θα είσαι γένος εκλεκτών, έθνος Άγιον, βασίλειον ιεράτευμα, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός για να εξαγγείλεις τις αρετές του Κυρίου. Και όταν εξαγγείλεις τις αρετές του Κυρίου έχεις καρπό. Βλέπεις τον καρπό, τον βλέπεις, ο καρπός είναι φανερός. Ελευθερωμένοι από τις αμαρτίες, δουλωμένοι στο Θεό, ο καρπός μας είναι εισαγιασμόν και τότε το τέλος μας είναι η ζωή αιώνιος. Όταν δεν βλέπουμε καρπό, μην ησυχάζουμε. Ο Θεός να μας δίνει. Ο Θεός να μας ελεήσει και ο Θεός να μας ευλογεί. Λέει λοιπόν στο Μωυσή, πολύ απλά, πήγαινε πες τους να προσέξουνε 3 μέρες να αγιαστούν, να καθαριστούν, να πλύνουν ακόμη και τα ρούχα τους, να μην έρθουν σε σαρκικές επαφές, να μην φάνε βρώμικα, να μην σκέφτονται βρώμικα, να μην λογίζονται βρώμικα. Αυτό λέει αγιασμός, καθαρότητα. Αγιασμός σώματος, ψυχής και πνεύματος. Δια του Λόγου του Θεού και με την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου για μας. Γιατί σε 3 μέρες θα σας επισκεφθώ. Και κοίταξε, βάλε όρια. Δεν μπορείς να πας όπου θες. Ο Θεός στη ζωή μας έχει βάλει όρια. Μπορούμε να ανεβαίνουμε και να πηγαίνουμε όπου θέλουμε. Μόνο για τον Μωυσή το έχει ετοιμάσει αυτό και για τον Αρών. Για τους ιερείς όχι. Γιατί? Γιατί έτσι θέλει ο Θεός. Και κάνει προσωπολήτης ο Θεός? Όχι, είναι δίκαιος ο Θεός. Και γιατί το κάνει αυτό? Γιατί έτσι έχει αποφασίσει. Έτσι θέλει. Αυτόν θέλει να τον κάνει πρεσβύτερο, εσένα δεν θέλει. Αυτόν θέλει να του δώσει διακονίες, εμένα δεν θέλει. Τι θα κάνουμε τώρα? Δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερος.
σημαίνει ότι είναι το σχέδιο του Θεού, η απόφαση του Θεού. Και εκεί πάνω θα δούμε μεγάλες εκπλήξεις. Διακονίες να είναι κάτω και μικροί και ασήμαντοι αδερφοί να είναι βασιλείς και ιερείς του υψίστου στην καλύτερη θέση. Γιατί? Γιατί έτσι αποφασίζει ο Θεός. Και ποιο είναι το κριτήριο? Ο λόγος του και η φωνή του Πνεύματος του Αγίου, η αληθινή όμως. Όχι η φωνή της καρδιάς μας. Η φωνή του Πνεύματος του Αγίου που συμφωνεί με το λόγο του Θεού. Μπορεί ο Θεός να σου λέει άλλα και να έχει γράψει άλλα και να λες ότι σου μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν σου μιλάει. Ο Θεός να μας φυλάει, σας παρακαλώ αδερφοί. Πλησιάζει ο καιρός. Τα πάντα είναι έτοιμα. Ο Θεός έδειξε τον Κύριο να πλησιάζει έναν αδερφό και του λέει τα πάντα είναι έτοιμα, γίνε έτοιμος. Και έλα κάτσε, λέει, Κύριε. Όχι, λέει, φεύγω για να το πω και στους άλλους. Τα πάντα είναι έτοιμα. Να ετοιμαστούμε κι εμείς, γίνεστε έτοιμοι. Διότι καθήν ώρα αν δεν στοχάζεστε έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Και ο Θεός φώναξε τον Μωυσή, αφού προετοίμασε τα πάντα, του λέει εγώ θα κατέβω με σύννεφο πυκνό, με φωτιά, με ζόφο, με ομίχλη, γιατί θέλω να ακούσουν τη φωνή μου και να σε εμπιστεύονται. Είναι πολύ σημαντικό να εμπιστεύεσαι τον αδερφό σου και το δούλο του Θεού. Δεν μπορείς να είσαι άπιστος, φιλίποπτος, υπόνοιες πονηρές. Να εμπιστεύεσαι. Μα κάνουν λάθος. Ο Θεός θα αναλάβει. Εσύ να εμπιστεύεσαι. Άλιστα λέει πρέπει να πιστεύετε τους αδελφούς σας στο λόγο του Θεού. Και ακόμη λέει η αγάπη πάντα πιστεύει. Πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει, πάντα ανέχεται. Εσύ γιατί δεν ανέχεσαι? Ποιος είσαι και δεν με ανέχεσαι? Και ποιος είμαι και δεν σε ανέχομαι? Δεν σε εμπιστεύομαι? Δεν ελπίζω στο Θεό? Και όταν κατέβηκε ο Θεός, εκεί τρόμαξαν όλοι. Και ο Μωυσής, έμφοβος και έντρομος είμαι. Και όχι μόνο αυτό. Τι λέει ο Θεός? Προσέξτε, μην ξεπεράσετε τα όρια, γιατί θα θανατωθείτε εξάπαντος. Και όχι με χέρια ανθρώπου, με λιθοβολισμό ή με κατατόξευση. Τώρα δεν είναι έτσι τα πράγματα, τώρα είναι ακόμη χειρότερα και πιο επικίνδυνα, γιατί περπατάμε διαπίστεως. Μην ξεπερνάμε τα όρια του Λόγου του Θεού. Μην ξεπερνάμε τα όρια με ασέβεια, με, να πω και τη λέξη, με αγένεια. Μην ξεπερνάμε. Ο χριστιανός είναι καλός άνθρωπος. Είναι ταπεινός στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Είναι γλυκός, είναι τρυφερός, είναι υπομονετικός, είναι μακρόθυμος. Ποιος φεύγει από τα όρια? Αυτός που θυμώνει και αγριεύει. Και αν δεν τρέξει να μετανοήσει, χάθηκε. Χάθηκε. Αυτός που αγανακτεί, παραπονιέται, τα βάζει με τους ανθρώπους από μέσα του και απ' έξω του. Και αν δεν τρέξει να μετανοήσει, χάθηκε. Και αυτός που προβάλλει τον εαυτό του. Που άκουσα να λένε, ξέρεις πως εργάζομαι εγώ? Μπορείς να φανταστείς. Το πρωί μέχρι το βράδυ τρέχω στο έργο του Θεού. Κάτσε άνθρωπέ μου. Και αν είναι έτσι, ο Κύριος το κάνει. Ή καυχόμεθα στους άλλους. Καυχόμαι στη γυναίκα μου. Γυναίκα μου είναι η καλύτερη γυναίκα του κόσμου. Αλλά στη δική σου. Η γυναίκα μου λέει, ξέρεις πως εργάζεται ο άντρας μου? Πού να σου λέω. Όλη την ημέρα προσεύχεται, είναι μοναδικός. Και χάνουμε την παρουσία του Θεού. Μοναδικός είναι μόνο ο Χριστός, αδερφοί. Προβάλλουμε τον εαυτό μας. Και αν θέλουμε να προβάλλουμε κάποιον, τον αδελφό μας θα προβάλλουμε. Αλλά καλύτερα τον Χριστό να προβάλλουμε πάντοτε. Γιατί και ο αδελφός μας ομοιοπαθής με εμάς είναι.
να τον αγαπάμε, να τον υπηρετούμε. Δεν χρειάζεται να προβάλλουμε, του κάνουμε και κακό. Ξέρεις τι καλός είναι ο αδερφός. Πάει, τον καταστρέψουμε. Θα το πιστέψει ότι είναι καλός και χάθηκε. Ότι είναι σπουδαίος και χάθηκε. Και όταν τακτοποιήθηκαν τα πάντα, τότε είπε ο Θεός στο Μωυσή, άφησε ο Θεός τη σάλπιγγα να υψώνεται, και τότε μιλούσε ο Θεός με τον Μωυσή. Δεν είναι όλοι, λέει, κάποτε αγανάκτησε ο Αρών και έγινε η αδερφή του, η Μαρία. Όλο τον έξυπνο μας κάνεις, μόνο σε σένα μιλάει ο Θεός. Λέει, έλατε εδώ, στη Μαριά μου ιδιαίτερα. Τι είναι αυτά που λες? Βεβαίως δίνω προφητεία σε όλους. Βεβαίως σε ευλογώ. Αλλά με τον Μωυσή δεν είναι το ίδιο. Με αυτόν μιλάω στόμα με στόμα. Αλλά νόμιζα ότι έκανε λάθη και έκανε. Δεν έκανε, δεν ξέρω. Μην βγάλω και τον Μωυσή ένοχο. Αλλά οι άλλοι τον έβλεπαν ένοχο. Και της λέει, αφού προσευχήθηκε ο Μωυσής, θα είσαι μια εβδομάδα με λέπρα. Ξέρετε, θα πει μια εβδομάδα εκτός του στρατοπέδου με λέπρα. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Με το Θεό δεν μπορούμε να παίζουμε. Ξαναλέω αυτό που ο Θεός μου έδωσε στην αρχή. Εδώ κατοικεί ο Θεός. Εδώ είναι ο ουρανός. Και μπορεί να μην το βλέπουμε δια της όψεως, το βλέπουμε δια της πίστεως. Και αλίμονο εάν δεν το βλέπουμε δια της πίστεως. Ο Θεός να μας φυλάει, γιατί δεν είναι ωραίο σε καμία περίπτωση να γνωρίζεις το Θεό πυρ κατά αναλύσκον. Να αναγκάζεις το Θεό να σε βάζει σε δοκιμασία προς διόρθωση. Η Χριστότητα του Θεού μας φέρνει σε μετάνοια, αλλά και η δοκιμασία του Θεού μας φέρνει σε μετάνοια. Διάλεξε, δεν είναι πιο καλό να ερχόμαστε σε μετάνοια με τη Χριστότητα του Θεού? Εγώ πάντα προσεύχομαι, όταν προσεύχομαι λέω, Κύριε σε παρακαλώ, να είμαι καλό παιδί, να ακούω, να καταλαβαίνω, να βλέπω τα λάθη μου, να μετανοώ και να με συγχωρείς. Δεν θέλω τη ράβδο του Κυρίου, θέλω τη χάρη του Χριστού στη ζωή μου. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Και να τελειώσω με αυτό. Δεν είναι δεδομένη η αρπαγή της Εκκλησίας. Και δεν το λέω εγώ, το λέει ο Λόγος του Θεού. Είναι χάρις. Είναι χαρισμένη, αλλά δεν είναι δεδομένη. Μας λέει, λάτε, εγώ θα σας παραλάβω. Αλλά να πάμε. Όποιος αγωνίζεται νομίμως, αυτός θα στεφανωθεί. Όποιος αγωνίζεται παρανόμως, ποτέ δεν θα στεφανωθεί. Ο Θεός να μας φυλάει, να είμαστε ταπεινοί για να βρίσκουμε χάρη, να ακούμε με προσοχή τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου και να φυλάτουμε με μεγάλο ζήλο το Λόγο του Θεού στην καρδιά μας. Αμήν.